not Linda. I will not give you regular. I am not Linda. I am not Linda. I will not give you regular. Ξέρω γιατί διάλεξε αυτό το act. Αγαπάω και πάρα πολύ την Catherine Zeta Jones. Καλά, εννοείται. Πεθαίνω. Να σου πω που πάω. Για πες μου. Ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας κάνει ένα πάρτι θεματικό στη βίλα του με θέμα Σικάγο. Και έχει καλέσει εμένα και τη χορευτική μου ομάδα να παρουσιάσουμε ένα show, να κάνουμε το dance act της βραδιάς. Και παρουσιάζουμε αυτό το show εκείνη τη νύχτα. Αυτό είναι φούστα, να ξεκαθαρίσω. Φούστα ήταν κάποτε, φαντάζομαι. Ήταν κάποτε μια φούστα, την κοιτούσα απέναντι και λέω κάτι πρέπει να γίνει αυτό. Δεν θα πάω με καρέ, δεν θα πάω με διαφάνεις, κάτι πρέπει να γίνει. Θα το έκανα καρέ. Άρεσε αυτή η ιδέα στην παικτρία σου. Για να δούμε. Όλα πέντε εκτός από δύο κορίτσια, η Αρετή και η Κωνσταντίνα. Αρετή, έβαλες τέσσερα. Θεωρώ λίγο αυτήν η ιδέα είναι καταπληκτική. Ήθελα και εγώ πάρα πολύ να το φτιάξω. Μου κάνει λίγο άκομψο εδώ πέρα στο σημείο του κεφαλιού. Mm-hmm. Σαν ιδέα είναι καταπληκτική. Και ο συνδυασμός του παπουτσιού μαζί με το αξεσουάρ στο κεφάλι και το χέρι. Δηλαδή, δεν θα τα συνδυάζα έτσι. Μπορεί και να μην τα φορούσα καθόλου. Mm-hmm. Και ίσως λίγο ένα πιο χαμηλό παπούτσι ώστε να μπορείς στην αρχή του κομματιού. Mm-hmm. Ωραία. 4,7 μέσα στο όρο τα κορίτσια. Σοφιάνα. Πάμε στους κριτές να δούμε τι θα πούνε. Πάμε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Χάρης ακούμε. Στο στοιχείο σου σήμερα είμαστε. Ναι. Ξέρουμε ότι είσαι χορεύτρια, ότι είσαι καταπληκτική, σε απίλαυσα, όπως και οι υπόλοιποι. Δεν θα μπορούσες να δώσεις τίποτα λιγότερο. Τώρα, αν πάμε στο στιλιστικό κομμάτι, πραγματικά πιστεύω ότι το έπαιξες πολύ εκ του ασφαλούς, πολύ safe. Ναι. Λατρεύεις την Κάθριν, καταλαβαίνω, αλλά όταν άκουσα αυτό ότι θα χορέψεις στο Σικάγο, θα ήθελα να σε δω με ένα καρέ ή με μια βάγ, με μια ξανθιά περούκα να κάνεις την ανατροπή. Επίσης, έχεις ένα φανταστικό κορμί, το οποίο, okay, το έχουμε δει, εν ολίγης, ελάχιστα. Θα μπορούσες να έχεις ένα κορμάκι διχτυωτό, γιατί mm-hmm. τα περισσότερα κοστούμια στην ταινία και στο musical ήταν, ξέρεις, σχεδόν μπικίνι, δηλαδή φορέγανε top και κάτω. Εσύ προτίμησες να το κρύψεις με όλο αυτό, που είναι πολύ εντυπωσιακό, δεν λέω, αλλά δεν είδα καθόλου δέρμα. Πάντως από σήμερα μπορώ να σε λέω Σοφιάνα Σύφουνα, γιατί μπήκες και τα σάρωσες όλα. Ευχαριστώ. Από μένα είναι 4. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν καλή η Σοφιάνα Έλενα. Με σκότωσε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, δεν πήρα ούτε ένα δευτερόλεπτο τα μάτια μου από πάνω σου. Μου αρέσει πάρα πολύ η κατασκευή που έκανες. Που την, αυτή τη φούστα την βλέπουμε σε όλο το σώμα πια. Και μου αρέσει πολύ. Είναι ένα κορμάκι αυτό, είναι ένα φόρεμα κοντό, είναι ένα φόρεμα κοντό, ενιαίο. Ναι. Έτσι το βρήκες. Mm-hmm. Ωραία, το ότι χειρίστηκες λοιπόν το υπόλοιπο έτσι, βραχιόλι, έντυσες τα παπούτσια σου και το κεφάλι σου με τέτοιο τρόπο, το βρίσκω πάρα πολύ δυνατό.
ήσουν βασίλισσα σήμερα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι βασιλικό 5, δεν είναι S. Wow, 5! Το πρώτο πεντάρι αποκριτή. Στέλιο. Λοιπόν, Σοφιά, να ήσουν καθηλωτική, αλήθεια. Ήτανε και χάρηκα τόσο πολύ ότι ξέρεις να χορεύεις, γιατί πέρσι μας το έπαιζες, ξέρεις, δύσκολη και λέγεις εγώ δεν θα χορέψω, αυτά και είναι η δουλειά μου και δεν θέλω να τα μπλέκω. Ξέρεις, όλα αυτά μας έλεγες πέρσι. Μετά τα ξανασκέφτηκες μάλλον τα πράγματα. Αλλάζω και... κάθε μέρα σαν άνθρωπος. Ναι, 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 κάτι έχουμε καταλάβει. Και μεγαλώνω κάθε λεπτό. Ναι. Και είπε και ένα τραγούδι. Και χόρεψε και είπε και ένα τραγούδι. Και πάλι καλά. Και έκανες πάρα πολύ καλά λοιπόν που χόρεψες. Διότι έχεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τις συμπαιχτρίες σου. Έχεις ένα ανάσο στο μανίκι που οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να τον πετάς και να παίρνεις το κάτι παραπάνω. Αυτή η φούστα και αυτή η ιδέα σου να την κόψεις και να την κάνεις έτσι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το ότι την έχεις σετάρει με βραχιόλι. Δηλαδή σου μείνει λίγο ένα φασάκι, το κάνεις βραχιόλι. Το έχεις βάλει και στα παπούτσια, είναι αυτό που το κάνει να φαίνεται κοστούμι. Okay. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Εγώ νόμιζα το αντίθετο, ότι θα ήταν πολύ ξέβαρκο το κεφάλι. Όχι, και το κεφάλι με το ρούχο ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Αν έδινες μία άλλη βαρύτητα στα παπούτσια και έκανες κάτι άλλο γενικά, okay, θα ήταν η εικόνα μόδα. Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ από το να σε ανταμείψω γι' αυτό που είδαμε και δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα μάτια μας από πάνω σου. 4 για μένα. 4. Το πρώτο σου 4 δεν είναι, τέλειο. Ναι. Το σκουντάω εδώ τώρα φέτος, είναι δίπλωμα και μπορώ να το κάνω. Ναι, ναι, ναι. Λάκη μου, εσύ. Κοίταξε, εγώ επειδή έχω κάνει φυλακή, αυτό δεν ήταν ταγκό των φυλακών, μπορεί να ήταν των φυλάκων. Μεταξύ τους χορεύουν έτσι αυτοί, ξέρεις. Όμως έχει λιγότερο στυλιστικό χαρακτήρα. Είναι μία πανοπλία, είναι ένα στάνταρ που κι αν δεν μου είχες πει ότι αυτό το είχες φτιάξει από μία φούστα θα μου άρεσε περισσότερο, αλλά αυτό το ότι παραποιούμε παρόλο που το κάνω πολύ τακτικά δεν μου πολύ αρέσει. Και όντως μετά ότι έγινε και πιο παντάν, για να δικαιολογήσεις τον χορό σου, αυτό ήταν ένα δικό σου θέμα, αλλά εγώ σε ένα τέτοιο κορίτσι, για ένα τέτοιο φάσμα, για σημερινό, θα το έκανα όλο φλούο. Δεν θέλω μαύρο. Δεν με ενδιαφέρει. Το καρέ και τέτοια που μου λες, ούτε καν με νοιάζει. Δεν γίνεται ένα τέτοιο κορίτσι να μην τολμάει να κάνει πράγματα. Okay, δηλαδή να γίνει σημερινό. Θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για μένα, τουλάχιστον στα καλά, ό,τι κι αν είναι, να είναι post-modern. Λοιπόν, ένα άσος, δύο άσοι, τρεις άσοι και ένα ακόμα από μένα, 4. Ευχαριστώ πολύ. Για να σκάσεις, έβαλε πιο πολλούς άσοι από σένα. Σοφιά, να μου πεις τις καλές βαθμολογίες. Πήρες και καλά σχόλια. Είσαι χαρούμενη? Πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Το διαγωνιστικό μας μέρος ολοκληρώθηκε. Μία κοπέλα από τις 10 θα κερδίσει την επιταγή των 2.500 ευρώ. Μία κοπέλα είναι αυτή που ξεχώρισε για τις στυλιστικές και ενδυματολογικές της επιλογές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη νικήτρια του My Style Rocks για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Ποια είναι αυτή που ξεχώρισε? Ποια είναι αυτή που κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας? Η κοπέλα που ξεχώρισε είναι... η Σοφιάνα Σπίνουλα. Συγχαρητήρια, Σοφιάνα. Πολύ καλά ξεκινάει η πρώτη σου εβδομάδα για φέτος. Να σου φέρω την επιταγή των 2.500 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχεις στο μυαλό σου τι θα κάνεις με αυτά τα 2.500 χιλιάρικα. Ορίστε, ιδέα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μας αρχή κιόλας. Καλή μας αρχή, σίγουρα. Η δικιά σου είναι πολύ καλή πάντως. Και χαίρομαι. Το περίμενες, το ψηλιάστηκες εκεί στα μέσα της εβδομάδας ότι... θα φτάσει μέχρι εδώ σήμερα, στο πρώτο γκαλά? Ναι, είχα στο μυαλό μου, αλλά είχαμε γενικά οι καινούργιες, οι παλιές παίκτριες ήταν αρκετά δυνατές. Οπότε δεν ξέρεις ποτέ με το My Style Rocks. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Ανατροπές από μέρα σε μέρα υπάρχουν, όλα αλλάζουν. Ναι. Γι' αυτό λέμε να σκέφτεστε όταν βαθμολογείτε, όταν κρίνετε. Συγχαρητήρια, μπράβο σου. Ευχαριστώ. Τι θα κάνεις καλά με τα 2.500? Δεν ξέρω. Ψώνια θα κάνεις. Ψώνια θα πω, ναι, ναι. Προς το παρόν κάνε μια πασαρέλα, απόλαυσέ το, να το χαρείς. Χαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ.
Και τώρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.